Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Flash Sport κάθε εβδομάδα εδώ το καθιερωμένο μας ραντεβού στο NSTV, εδώ που χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού με το αθλητικό μαγκαζίνο, και σήμερα έχουμε να πούμε και να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες στα αθλητικά δρόμενα. Να ευχηθώ πάνω απ' όλα καλό μήνα, καθώς μπήκε ο Μάιος, οδεύουμε σιγά σιγά προς το καλοκαίρι και φυσικά είναι ο μήνας ο οποίος θα κριθούν πολλά πράγματα στις αθλητικές διοργανώσεις, με το φαινόμενο της Super League να είναι ιδιαίτερα έντονο. Τις τελευταίες μέρες είχαμε το ντέρμπι της κορυφής ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Ένα μάτς το οποίο, όπως θα πούμε και στη συνέχεια, έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα και φυσικά αυξάνεται το ενδιαφέρον, καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της φετινής σεζόν. Στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός ταξιδεύει για την Κωνσταντινούπολη, καθώς αύριο θα δώσει το τρίτο παιχνίδι της σειράς απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με στόχο φυσικά την πρόκριση στο Final Four που θα διεξαχθεί στο Κάουνας το διήμερο 19 με 21 Μαΐου. Στο βόλεϊ γυναικών υπάρχει κόντρα ανάμεσα στους δύο αιώνιους, Παναθηναϊκός εναντίον Ολυμπιακού στο βόλεϊ γυναικών για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ήδη έγινε ο πρώτος τελικός το περασμένο Σάββατο, ένας επεισοδιακός τελικός, το οποίο θα αναφέρουμε και στη συνέχεια. Ενώ πέραν της καθιερωμένης μας βόλτας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, θα σταθούμε και στην μεγάλη επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα με την κατάκτηση του Challenger Cup στο πόλο από την ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης. Όπως πάντα όμως, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με την καθιερωμένη στήλη το «Σαν σήμερα», καθώς σαν σήμερα, 2 Μαΐου, έχουν γίνει αρκετά γεγονότα. Ξεκινάμε από το μακρινό 1854, εκεί όπου πεθαίνει σε ηλικία 69 ετών η Σοφία ντε Μαρμποά Λεμπρέν, δούκισσα της Πλακεντίας, σύζυγος του στρατηγού Κάρολου Λεμπρέν, υπασπιστή του Ναπολέοντα και δούκα της Πιατσέντσα. Ο πατέρας της, Φραγκίζος Μπαρμπέ ντε Μαρμποά, Γάλλος διπλωμάτης, παρομοίασε με τα ηλίσια πεδία την περιοχή μπροστά από την Μονή Πετράκη, στις όχθες του Ηλίσσου ποταμού, στο κέντρο της Αθήνας, στη μετέπειτα οδό Βασιλής Σοφίας. Και το 1848 η Δούκισσα, με αρχιτέκτονα τον πολεοδόμο Σταμάτιο Κλεάνθη, έκτισε τη Βίλα Ηλίσσια, στην οποία θα εγκατασταθεί το 1930 το μετέπειτα Βυζαντινό Μουσείο. <Το->
Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1953, μπροστά σε 100.000 θεατές, η Blackpool νικάλ την Bolton Wanderers με 4-3 στο Wembley στον τελικό του κυπέλου Αγγλίας, με τα περισσότερα γκολ στην ιστορία του σταδίου. Για τους νικητές, ο Mortensen σκοράρει 3 γκολ και ο Perry 1, ενώ για τους ηττημένους που προηγούνταν με 3-1 20 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, σκοράρουν οι Lofthouse, Moir και ο Bell. Ο τελικός θα μείνει στην ιστορία ως ο τελικός του Matthews, χάρη στην απόδοση του 38χρονου Stanley Matthews. Το 2009 ο Ολυμπιακός κερδίζει την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου και κατακτά το double. Ο αγώνας λήγει 3-3 στην κανονική διάρκεια και 4-4 στην παράταση και κρίνεται στα πέναλτι. 15-14 έπειτα από 34 εκτελέσεις, ρεκόρ στην ιστορία του θεσμού. Ο Πέτρακ Τζόρτζεβιτς δίνει το τελευταίο αγώνα της καριέρας του, ενώ ο Αντώνης Νικουπολίδης αποκρούει 2 και σκοράρει 2 πέναλτι. Τέλος, το 2021, η 16χρονη Ελληνίδα αθλήτρια Αλεξάνδρα Εφρέμογλου κατακτά το ασημένιο μετάλλιο με 65.800 βαθμούς στον τελικό του ακροβατικού διαδρόμου Νεανίδων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο στο Σότσι της Ρωσίας. Λέγαμε λοιπόν στην αρχή της εκπομπής για το πρωτάθλημα της Super League, το οποίο μένεται από ενδιαφέρον, καθώς οι δύο πρωτοπόροι και οι δύο συνδιεκδικητές του τίτλου, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, έπαιξαν μεταξύ τους στο ντέρμπι της Λεωφόρου την Κυριακή το απόγευμα. Αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα σε ένα μάτς το οποίο οι κυτρινόμαυροι είχαν την υπεροχή στο μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού. Είχαν δύο δοκάρια, τα οποία όμως δεν μετουσιώθηκαν σε γκολ. Έτσι λοιπόν, παρότι ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο, δεν κατάφερε να πετύχει την μπάλα στα δίχτυα και έτσι το 0-0 ήταν η εικόνα του αθηναϊκού ντέρμπι σε ένα κατάμεστο γήπεδο με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και φυσικά την αγωνία όσον αφορά την εξέλιξη του πρωταθλήματος, γιατί μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο θα, όπως όλα δείχνουν, θα κριθεί μέχρι το τέλος. Πάμε όμως να δούμε πρώτα τα αποτελέσματα που είχαμε. Είχαμε την πέμπτη αγωνιστική στα play-out το Σάββατο. Στα παιχνίδια μας λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης, Λαμία έμειναν ισόπαλοι στο 0-0. Ατρόμητος Όφη 2-3 με σπουδαία νίκη της ομάδας του Ηρακλείου. Ιωνικός Πας Γιάννενα 0-1. Ένα μάτς το οποίο ουσιαστικά κρίνει και την υπόθεση παραμονής για τους Ηπειρώτες. Και Πανετολικός Λεβαδιακός έμειναν στο ισόπαλο 2-2. Έβδομη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Super League, τα play-off, είχαμε Ολυμπιακός Βόλος 5-0, εύκολη επικράτηση για τους Πειραιώτες. ΠΑΟΚ Άρης 3-2 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, σε ένα μάτς που ο δικέφαλος του Βορρά έβαλε ένα τέλος στα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα. Κοιτάει τη συνέχεια πιο αισιόδοξα, καθώς βλέπει ότι μπορεί να χτυπήσει την τρίτη θέση που εξασφαλίζει και καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και στον ντέρμπι, όπως είπαμε, κορυφής, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0. Στην βαθμολογία ο Παναθηναϊκός παραμένει μαζί με την ΑΕΚ χέρι-χέρι με 76 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 66, 63 έχει ο ΠΑΟΚ, 47 ο Άρης και στους 40 βαθμούς έμεινε η ομάδα του Βόλου. Όσον αφορά τώρα τα play-out, ο Όφη εξασφάλισε, θα λέγαμε, την κορυφή σε αυτό το mini πρωτάθλημα, τον play-out. Έχει 37 βαθμούς, στους 34 είναι ο Ατρόμητος, στους 30 Γιάννενα και Αστέρας Τρίπολης, όπως και Πανετολικός. 27 βαθμούς για τη Λαμία, 25 για τον Ιωνικό και τελευταία είναι η ομάδα του Λεβαδιακού με 24 βαθμούς. Να πούμε ότι αύριο
υπάρχει η εμβόλυμη 8η αγωνιστική για τα play-off με την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα αυτό της 8ης αγωνιστικής. Και στο άλλο παιχνίδι ο Άρης θα υποδεχτεί τον Βόλο με τους κίτρινους πλέον να έχουν ένα καλό προβάδισμα και μια διαφορά ασφαλείας απέναντι στην ομάδα της Μαγνησίας. Τώρα όσον αφορά τους διαιτητές που υπάρχουν στα αυριανά παιχνίδια, με κοινή ώρα έναρξης στις 8, στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, διαιτητής θα είναι ο κύριος Ζερόμ Μπρισάρ από τη Γαλλία, με βοηθούς τους Παγιέ και ο Ζερ, συμπατριώτες του. Τέταρτος είναι ο κύριος Ζαμπάλας από το σύνδεσμο Ηπείρου, με τον Πινιάρ και τον Μωυσιάδη από το σύνδεσμο Ηπείρου να είναι στο ΒΑΡ. Στο ματς του Άρη με τον Βόλο, διαιτητής είναι ο κύριος Πέτρο Τσαγκαράκης από το σύνδεσμο Χανέων, με βοηθούς τους κυρίους Νικολακάκη από το Λασίθι και Στεφανή από το σύνδεσμο Καρδίτσας. Τέταρτος είναι ο Καραντώνης από το σύνδεσμο Εμαθίας, με τον Γκάμαρη του σύνδεσμου Αθηνών και τον Τριανταφύλου από το σύνδεσμο Αρκαδίας να είναι στο ΒΑΡ. Και τέλος, ο Απόστολος Νικολαίδης, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ με τον με την διαιτητική τριάδα να είναι από την Αγγλία. Συγκεκριμένα είναι ο Κρέκ Πόσον, ο Ιαν Χάσιν και ο Λί Μπέτς. Τέταρτος είναι ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος του σύνδεσμου Αρκαδίας, ενώ στο ΒΑΡ είναι ο Άγγλος David Coot με τον Reinhard Buxbaum από το σύνδεσμο Ανατολικής Αττικής. Και πολλά περιμένουμε από αυτήν την αυριανή 8η αγωνιστική, καθώς εάν τυχόν υπάρξει γκέλα σε κάποια από τις δύο πρωτοπόρους, τότε ίσως μιλάμε για τέλος του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός με την ισοπαλία που παραχώρησε απέναντι στην ΑΕΚ παραμένει πρώτος ακόμα και ανέλυγε εχθές το πρωτάθλημα, καθώς έχει στις μεταξύ τους αναμετρήσεις, μετρά εκτός από τα γκολ και τις νίκες, μετράνε φυσικά και οι βαθμοί που κατακτήθηκαν στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός είχε τότε αυτό το συν 2 που τον χώριζε από την ΑΕΚ. Και να δούμε το πρόγραμμα της προτελευταίας αγωνιστικής που είναι το Σαββατοκυριακό, ξεκινώντας από τα play-out με κοινή ώρα έναρξη στις 8, Ατρόμητος Πανετολικός, Όφη Ιωνικός, Γιάννενα Αστέρας Τρίπολης και Λαμία Λεβαδιακός, ενώ για την Κυριακή θα παίξουν Κυριακή 7 Μαΐου Άρης ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε να δούμε τώρα κάποια ρεπορτάζ που έρχονται από την πλευρά των ομάδων, ξεκινώντας από το παιχνίδι του πρωτοπόρου Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος, είπαμε νωρίτερα, πήρε τη νίκη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης απέναντι στο συμπολίτη του Άρη με 3-2, σταμάτησε ένα σερί ανεπιτυχών αποτελεσμάτων και στόχος του είναι να πάει στην Αθήνα έτσι ώστε να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος του είχε κάνει ζημιά πριν λίγες ημέρες στο γήπεδο της Τούμπας, όταν έφυγε νικητής με 2-1 σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, με αφισβητούμενο πέναλτι υπέρ της ομάδας του ΠΑΟΚ, το οποίο πήρε πίσω τότε ο διαιτητής. Ένα άλλο πέναλτι που είχε δώσει νωρίτερα στον Παναθηναϊκό και το οποίο έκρινε ουσιαστικά και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, με σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Ρασβάν Λουτσέσκο, ο οποίος έχει μια, θα λέγαμε, καλή παράδοση απέναντι στον Παναθηναϊκό στα μάτς που γίνονται στην Λεωφόρο, και σαν προπονητής της Ξάνθης αλλά και τώρα με την ομάδα του ΠΑΟΚ, έχει κατορθώσει να φύγει στα περισσότερα παιχνίδια αλόβητος από την έδρα των Πρασίνων. Αναφορικά για το παιχνίδι αυτό έκανε δηλώσεις νωρίτερα ο Ένις Τσόκαη, ο παίκτης του Παναθηναϊκού, ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε ότι χρειάζονται 3 νίκες για να αναδειχθεί η ομάδα του πρωταθλήτρια Ελλάδας.
Ένα πρωτάθλημα το οποίο ο Παναθηναϊκός έχει να κατακτήσει από τη σεζόν 2009-2010, δηλαδή έπειτα από 13 χρόνια, και όσον αν αυτή η αναμονή θα λέγαμε έχει φτάσει στην κορύφωσή της, με το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας ειδικά τη φετινή περίοδο να γνωρίζει ιδιαίτερα την χαρά και να, από τους χιλιάδες φιλάθλους, να γίνεται sold out κάθε αναμέτρηση, κάτι το οποίο βέβαια αναμένεται να συμβεί και αύριο, καθώς έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια για αυτό το κομβική σημασίας παιχνίδι. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος είδε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην τελευταία προπόνηση, με την οποία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία, να μετέχει κανονικά ο Ρούμπεν Πέρεθ, ένας παίκτης ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στον αγώνα απέναντι στην ΑΕΚ, ωστόσο φαίνεται ότι σφίγγει τα δόντια, πάνω απ' όλα η ομάδα και μετά θα λέγαμε η υγεία για τον Ισπανό αμυντικό μέσο. Απόν βέβαια από αυτό το παιχνίδι θα είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης, ο οποίος εκτεί την ποινή τιμωρίας του από τις κίτρινες κάρτες, καθώς έχει πληρώσει τον αριθμό καρτών. Ο ΠΑΟΚ θα έχει και αυτό στα δικά του προβλήματα, καθώς λείψουν βασικά στελέχη, όπως είναι ο Τάισον, ο Ίγκασον, ο Ντάγκλας Αουγκούστο, ο Σάστρε. Παίκτες οι οποίοι και το προηγούμενο διάστημα αντιμετώπισαν κάποια προβλήματα τραυματισμών. Έτσι λοιπόν ο Ρασβάν Λουτσέσκου καλείται να βρει λύσεις απέναντι και σε αυτά τα προβλήματα, εάν θέλει να, όπως είπαμε, να βάλει δύσκολα στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πούμε κάτι άλλο όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε μια είδηση που έρχεται εξωαγωνιστική, με τον μεγάλο μέτοχο της ομάδας, τον Ιβάν Σαββίδη, να κρίνεται αθώο σε δεύτερο βαθμό για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του ντέρμπι με την ΑΕΚ πριν από 5 χρόνια, το 2018, και μάλιστα του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή για την οπλοφορία στο γήπεδο. Τότε θυμόμαστε όλοι τις σκηνές που μπήκε μέσα οπλοφορώντας και απειλήθηκε η ζωή τότε και των ποδοσφαιριστών, οι οποίοι έντρομοι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο, αλλά φυσικά τότε είχε γίνει θέμα και με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Από τότε βέβαια πέρασαν αρκετά χρόνια και λόγω της γραφειοκρατίας και των άλλων συστημάτων που υπάρχουν γενικότερα στη χώρα μας, βγήκε τώρα αυτή η απόφαση. Και με να δούμε βέβαια τι θα γίνει στο άμεσο μέλλον, καθώς τελευταία ακούμε και διαβάζουμε πάρα πολλά πράγματα που κάνουν διάφοροι επενδυτές, παύλα μεγαλομέτοχοι των ομάδων. Είχαμε την επιστολή του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, του κυρίου Αλεξάνδρου Τσέφεριν, ο οποίος μετά τα επεισόδια που έγιναν στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, με τον Ιταλό διαιτητή Νταβίντε Μάσα, είπε ότι δεν θα ξαναστείλει στο πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League διαιτητές elite κατηγορίας, κάτι το οποίο βέβαια εκφράζεται μέσα από την γενικότερη εικόνα του ελληνικού ποδόσφαιρου, αυτό που βγαίνει προς τα έξω, μια κακή εικόνα από τη χώρα μας, καθώς υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η ελληνική πολιτεία. Ένα από αυτά είναι και ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, καθώς είδαμε τις προηγούμενες ημέρες να υπάρχουν αρνήσεις τόσο από το πανθεσσαλικό γήπεδο του Βόλου, τότε που ο Αχιλλέας Μπέος, ο δήμαρχος Βόλου και μεγαλομέτοχος της ομάδας της Μαγνησίας, είπε ότι δεν θέλει να φιλοξενήσει η ομάδα του τον τελικό και να έχει κόσμο, γιατί θα γίνουν πάλι επεισόδια και θα την πληρώσει ο απλός κόσμος της πόλης του Βόλου. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία βιάστηκε να ανακοινώσει μετά από λίγες μέρες την έδρα του τελικού, είχαν πει για το ALFC Arena και μάλιστα με την παρουσία περίπου 10.000 οπαδών και από τις δύο πλευρές, ωστόσο κάτι τέτοιο φαίνεται ότι δεν πρόκειται να γίνει. Πάντως έχει κλειδώσει για την ώρα η ημερομηνία του τελικού, η οποία θα γίνει στις 24 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη, 3 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές.
Πάμε και στην δεύτερη ομάδα που διεκδικεί το πρωτάθλημα, την ΑΕΚ, εκεί όπου υπάρχει κάποια αισιοδοξία μετά το 0-0 που απέσπασε η ομάδα στην Λεωφόρο. Ωστόσο, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Ματίας Αλμέιδα αναφέρθηκε στο πρώτο παιχνίδι που είχε γίνει στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όταν τότε ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει με 2-1 και μάλιστα μεταξύ άλλων τόνισε ότι προτιμά να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα που δεν παίρνει δώρα. Μετά από αυτή τη δήλωση, φυσικό και επόμενο ήταν να επικρατήσει ένα πανδαιμόνιο, με την ερώτηση αυτή να γίνεται μάλιστα και στον Ιβάν Γιοβάνοβιτ, τον προπονητή του Τριφυλλιού, ο οποίος απάντησε ότι φαίνεται ότι είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών και αν όντως είπε αυτά τα λόγια ο κύριος Αλμέιδα, τότε λυπάμαι πολύ, εγώ δεν πρέπει να πω τίποτα, καθώς η ομάδα μου από την αρχή του πρωταθλήματος είναι στην πρώτη θέση και φυσικά δεν έχουμε τη βοήθεια κανένας παράγοντα. Η ΑΕΚ, η οποία είδε σε αυτό το παιχνίδι τα δύο δοκάρια να τη στερούν το τρίποντο, το οποίο ουσιαστικά θα εξασφάλιζε και την νίκη σε αυτό το παιχνίδι, είδε τον Μάριο Ρότα να τραυματίζεται σε μία φάση από τον Μπερνάρ, σε μία διεκδίκηση της μπάλας και μάλιστα χρειάστηκε να μείνει όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με ράματα κάτω από το μάτι, με μία αγωνιά που υποστηρίζει ο πάγκος της ΑΕΚ ότι δέχτηκε ο νεαρός αμυντικός. Ωστόσο, στο παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό φαίνεται ότι επιστρέφει ο Σίντι Μπέ για να καλύψει το κενό του συμπαίκτη του. Μία ΑΕΚ η οποία, θυμίζω, δεν έχει στις τάξεις της τον Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος χάνει την σεζόν λόγω προβλήματος στο γόνατο. Και είδαμε τον Λιβάη Γκαρσία να μένει άσφερος σε αυτό το παιχνίδι, όπως είδαμε την επίσης στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά η ΑΕΚ να μην έχει τον ίδιο ρυθμό που είχε στο πρώτο μέρος, την ίδια φρεσκάδα. Μένει όμως σε αυτό το βαθμό που απέσπασε στο γήπεδο του Λεωφόρου και φυσικά αύριο υποδέχεται τον Ολυμπιακό, προτού πάει την ερχόμενη Κυριακή στο Κλεάνθης Βικελίδης για να παίξει ουσιαστικά τα ρέστα της απέναντι στον Άρη. Και φυσικά περιμένει, εκτός από δική της νίκη στο παιχνίδι κόντρα στους Ερυθρόλευκους, και γκέλα του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάμε και στον Ολυμπιακό, εκεί όπου ακόμα συζητάνε το όνομα του νέου προπονητή που θα αναλάβει την ομάδα από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ήδη το όνομα που είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες και αφορούσε τον Βέλγο Στρέντερ φαίνεται ότι απομακρύνεται, καθώς ο ίδιος φέρεται να έχει δεχτεί πρόταση από ομάδα του Βελγίου και συγκεκριμένα από την Club Brugge. Από εκεί πέρα υπάρχει ενδιαφέρον από Γερμανία και Ισπανία για τον Cedric Bakambu, ο οποίος έχει τραβήξει τα βλέμματα ομάδων. Και φυσικά μιλάμε για τον πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος και πρώτο σκόρερ φυσικά του Ολυμπιακού, ο οποίος την ίδια ώρα που δέχεται προτάσεις από τις δύο χώρες που αναφέραμε, βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους για ανανέωση του συμβολαίου του. Μέσα σε όλα τα άλλα είχαμε και την συγγνώμη του Νοτιοκορεάτη Ιμπον Χουάνγκ προς τον κόσμο του Ολυμπιακού με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας πως τους απογοήτευσε all the zone, καθώς μην ξεχνάμε ότι ο εν λόγω παίχτης είναι και ήταν ο πιο σταθερός καθόλου τη διάρκεια της ζών. Ωστόσο φαίνεται ότι αναλαμβάνει αυτό το δύσκολο έργο να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος περίμενε πολλά περισσότερα την φετινή χρονιά και είδε ξαφνικά όχι μόνο να χάνεται το πρωτάθλημα και το κύπελο, αλλά φυσικά να μένει από πολύ νωρίς και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
ρεπορτάζ του Ιωνικού, καθώς ο Μιχάλης Γρηγορίου, προπονητής ομάδας της Νίκαιας, μπήκε στο κλαμπ των 200 άριδων, από την, όπως αναφέρει μάλιστα σε ανακοίνωσή της η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος, καθώς έχει 57 νίκες, 57 ισοπαλίες και 86 ήττες. Και ήρθε η ώρα τώρα να κάνουμε την περιήγησή μας στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεκινώντας όπως πάντα με την Premier League στην Αγγλία, εκεί όπου είχαμε την διεξαγωγή της 34ης αγωνιστικής, με τα αποτελέσματα να είναι Crystal Palace West Ham 4-3, Brentford Nottingham 2-1, Brighton Wolves 6-0, Bournemouth Leeds 4-1, Fulham Manchester City 1-2, Manchester United, Aston Villa 1-0, Newcastle, Southampton 3-1, Liverpool, Tottenham 4-3, Leicester, Everton 2-2, ενώ σήμερα στις 10 η ώρα υπάρχει το ντέρμπι του Λονδίνου μεταξύ της Arsenal και της Chelsea. Στη βαθμολογία η Manchester City ανέβηκε στην κορυφή, έχοντας και μάτς λιγότερα από την Arsenal, 76 βαθμούς έναντι 75. Των κανονιέριδων. Newcastle 65 βαθμούς, από την τρίτη θέση βλέπει πλέον τα πράγματα. Η United έπεσε στους 63, στην τέταρτη θέση. 56 βαθμούς για τη Liverpool, η οποία τις τελευταίες αγωνιστικές ανεβαίνει και ψάχνει τον τρόπο για να βγει και πάλι στην Ευρώπη μέσω είτε του Champions League είτε των άλλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. 54 βαθμούς για την Tottenham και την Aston Villa, 52 για την Brighton, 50 για την Brentford. Συμπληρώνουν την πρώτη οκτάδα. Από εκεί πέρα έχουμε Fulham με 45, Crystal Palace με 40, 39 βαθμούς για Chelsea και Bournemouth, 37 για τη Wolves, West Ham 34. Στους 30 βαθμούς είναι η Leicester, η Leeds και η Nottingham, 29 βαθμούς για την Everton και τελευταία είναι η Southampton με 24 βαθμούς. Και από την Αγγλία μεταφερόμαστε λίγα χιλιόμετρα πιο βόρεια, εκεί πέρα στην Γαλλία και τη League One, όπου είχαμε την 33η αγωνιστική. Στρασμπουργ-Λιόν 1-2, Λίλ-Αζαξιό 3-0, Μονακό-Μομπελιέ 0-4, Κλερμόν-Ρέμς 1-0, Ρεν-Ανζέ 4-2, Τρουάν-Νις 0-1, Παρίσι-Ζερμέν-Λοριάν 1-3, Μαρσέι-Γοσέρ 2-1, ενώ υπάρχουν δύο ξαναβολής αναμετρήσεις σήμερα στις 10 η Τουλούς θα υποδεχτεί τη Λανς και αύριο την ίδια ώρα η Μπρέστ θα παίξει με την Αντ. Και το λέω αυτό γιατί οι δύο ομάδες, η Τουλούς και η Αντ, αναμετρήθηκαν στον τελικό του κυπέλου που έγινε το περασμένο Σάββατο, εκεί που η ομάδα της Τουλούς κατέκτησε το τρόπαιο απέναντι στην Αντ που ήταν και το φαβόρι της αναμέτρησης. Και έφτασε σε μία πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στα Καναρίνια με σκορ 5-1. Ένα σκορ το οποίο φυσικά έρχεται σε αντίθεση με όσα περιμέναμε από την ομάδα της ΝΑΝΤ. Για την ιστορία, τα τέρματα σημείωσαν στο τέταρτο μόλις λεπτό ο Λόγκαν Κώστα, στο δέκατο λεπτό ο ίδιος παίκτης διπλασίασε τα τέρματά του για το 0-2. Στο 23 ήρθε ο Νταλιγκά να κάνει το 0-3. Ο ίδιος παίκτης στο 31ο λεπτό το 0-4. Μείωσε προσωρινά ο Μπλάς από το σημείο του πέναλτι στο 75ο λεπτό για το 1-4 της ΝΑΝΤ. Και ο Αμπουκάλ στο 71ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-5. Αυτά όσον αφορά την Γαλλία. Πάμε στην Γερμανία, εκεί όπου είχαμε την 30η αγωνιστική. Στα αποτελέσματα λοιπόν, Bochum Dortmund 1-1, Lipsia Hoffenheim 1-0, Union Βερολίνου Leverkusen 0-0,
Κολονία Φράιμπουργκ 0-1, Άιντραχτ Άουγσμπουργκ 1-1, Στουτγκάρντ Γκλάντμπαχ 2-1, Σάλκε Βέρντερ 2-1, Μπάγερν Χέρτα 2-0 και Βολφσμπουργκ Μάινς 3-0. Στη βαθμολογία η Μπάγερν ξαναπέρασε στην κορυφή με 62 βαθμούς, στους 61 είναι η Ντόρτμουντ, ένα ζευγάρι το οποίο θα παλέψει μέχρι τέλους για την κατάκτηση της Bundesliga. Στους 56 βαθμούς ακολουθούν η Union Βερολίνου και η Freiburg, στους 54 η Λειψία. Η Leverkusen είναι στους 48, 46 για τη Wolfsburg και 45 για τη Mainz. Μετά έχουμε την Eintracht να έχει 43 βαθμούς, 36 η Gladbach, 35 η Κλονία και η Werder, 31 για την Augsburg, 29 για τη Hoffenheim, 28 για τη Stuttgart και την Bochum. Και στις δύο τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Schalke με 27 και τη Hertha με 22 βαθμούς. Στην Serie A, στην Ιταλία, δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά την υπόθεση κορυφής, εκεί όπου η Νάπολη ήδη έχει φορέσει το στέμα της πρωταθλήτριας ομάδας. Στα αποτελέσματα είχαμε Λέτσε Ουντινέζε 1-0, Σπέτσια Μόντσα 0-2, Ρώμα Μίλαν 1-1, Τωρίνο Αταλάντα 1-2, Ίντερ Λάτσιο 3-1, Κρεμονέζε Βερόνα και Νάπολη Σαλερνιτάνα έμειναν στο 1-1, όπως το ίδιο αποτέλεσμα είχαμε και στο Μπολόνια Ιουβέντους. Σασουόλο Έμπολη 2-1 και Φιωρεντίνα Σαμπτόρια 5-0. Η βαθμολογία έχει πρώτη την Νάπολη και πρώτα λίτρια, καθώς έχει αποσπαστεί με 18 βαθμούς διαφορά από την δεύτερη Λάτσιο, 79 έναντι 61 βαθμών. Ακολουθεί η Juventus με 60 βαθμούς, 57 για την Ίντερ, τη Μίλαν και τη Ρώμα, 55 για την Αταλάντα, 45 για την Μπολόνια και τη Φιωρεντίνα, 44 για τη Μόντσα, 43 είναι η Σασουόλο, 42 βαθμούς μοιράζονται η Τωρίνο και η Ουντινέζε, 34 η Σαλερνιτάνα, 32 η Έμπολη, 31 η Λέτσε, 27 η Σπέτσια και η Βερόνα, 20 η Κρεμονέζε και τελευταία η Σαμπτόρια με 17 βαθμούς. Το επόμενο διήμερο έχουμε εμβόλυμη με αγωνιστική, την 33η για την Serie A. Θα παίξουν στις 7 Αταλάντα Σπέτσια, Γιουβέντους Λέτσε, Σαμπτόρια Τωρίνο, Σαλερνιτάνα Φιωρεντίνα. Στις 10 Βερόνα Ίντερ, Λάτσιο Σασουόλο, Μόντσα Ρώμα και Μίλαν Κρεμονέζε. Ενώ την 5η θα κλείσει αυτή η 33η αγωνιστική με δύο αναμετρήσεις στις 10 παρατέταρτο, Έμπολη Μπολόνια και Ουντινέζε Νάπολη. Και πάμε να ολοκληρώσουμε τα ευρωπαϊκά μας πρωταθλήματα με την La Liga στην Ισπανία, 32η αγωνιστική. Εκεί που είχαμε Οσασούνα Σοσιεδάδ 0-2, Έλτσε Βαγεκάνο 4-0, Ρεάλ Αλμερία 4-2, Μπαρτσελόνα Μπέτις 4-0, Κάντιζ Βαλένθια 2-1, Βιγιαρεάλ Θέλτα 3-1, Εσπανιόλ Χετάφε 1-0, Βαγιαδολίδ Ατλέτικο Μαδρίτης 2-5, Μαγιόρκα Μπιλμπάο 1-1, και Σεβίλη Χιρόνα 0-2. Να πούμε ότι και εδώ έχουμε εμβόλυμη αγωνιστική, αύριο και την Πέμπτη. Στις 8.30 σήμερα θα παίξουν η Μπαρτσελόνα με την Οσασούνα και η Αλμερία με την Έλτσε. Στις 11 η Σοσιεδάδ θα φιλοξενήσει την Ρεάλ Μαδρίτης. Αύριο στις 8.30 Βαλένθια Βιγιαρεάλ. Στις 11 Ατλέντικο Κάντιθ και Χετάφε Θέλτα. Ενώ την Πέμπτη υπάρχουν δύο αναμετρήσεις 8.30, Χιρόνα Μαγιόρκα και Σεβίλη Ισπανιόλ, και στις 11 Μπιλμπάο Μπέτις και Βαγεκάνο Βαγιαδολίδ. Στη βαθμολογία η Μπαρτσελόνα παραμένει πρώτη με διαφορά ασφαλείας από την Ρεάλ, 79 βαθμούς η Μπλαουγκράνα, 68 η Μερέγκες. Στους 66 είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης, 58 για την Σοσιεδάδ, 53 για τη Βιγιαρεάλ.
Στους 49 ανέβηκε η Μπέτις, 47 για την Μπιλμπάο, Χιρόνα και ο Σασούνα έχουν από 44 βαθμούς. Στους 43 είναι η Βαγεκάνο, 41 για τη Σεβίλη και τη Μαγιόρκα, 39 για τη Θέλτα, 35 για την Κάντιθ και την Βαγιαδολίδ, 33 για την Αλμερία και τη Βαλένθια. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις βρίσκουμε την Εσπανιόλ και τη Χετάφε να έχουν από 31 βαθμούς και την Έλτσε τελευταία με 16. Μετά από αυτή την μουσική ανάσα επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής Flash Sport. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στο ποδόσφαιρο καθώς διαβάζουμε κάποιες ειδήσεις από τον εξωτερικό χώρο και συγκεκριμένα η πρώτη είδηση έρχεται από την Ισπανία με τον Ανσού Φάτι, ο οποίος περιμένει την πρόταση ανανέωσης από την Μπαρτσελόνα.
ο νεαρός επιθετικός. Μάλιστα, ο μάνατζερ του, ο Ζόρζε Μέντες, αποθέωσε τον παίχτη κατά την άφηξή του στη Βαρκελόνη και μάλιστα πήγε στην πρωτεύουσα της Καταλωνίας προκειμένου να συζητήσει για την υπόθεση του πελάτη του, του Ανσου Φάτι. Στην Ιταλία ο Κασάνο έκανε δηλώσεις αναφορικά με την υπόθεση του Ντούσαν Βλάχοβιτς, ενός παίκτη ο οποίος τον 1,5 χρόνο παρουσίας του στην ομάδα του Γιουβέντους δεν έχει κατορθώσει μέχρι στιγμής να λάμψει και σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρώην επιθετικός της ομάδας των Ρωσονέρι, ο Αντώνιο Κασάνο, η Μίλαν θα πρέπει να κυνηγήσει τον Σέρβο επιθετικό έτσι ώστε να εμφανιστεί πιο δυνατή την ερχομένη περίοδο. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι πρόκειται να αποσυρθεί από την ενεργοδράση και ο Σλάνταν Ιμπραήμοβιτς, καθώς έχει φτάσει ήδη στα 41 του χρόνια. Ο πρόεδρος της και μεγαλομέτοχος της πρωταλήτριας Ιταλίας, της Νάπολη, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, τόνισε σε συνέντευξή του πως ο τίτλος θα είχε έρθει νωρίτερα, αν δεν είχαν συμβεί κάποιες παρατυπίες, ωστόσο τόνισε μεταξύ άλλων ότι αισθάνεται πως έχει κερδίσει και άλλους τίτλους και το σημαντικό είναι πως πήραν αυτόν της τιμιότητας. Πάμε και στον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται να μην περνάει καλά στην Σαουδική Αραβία, καθώς ο Πορτογάλος Superstar που πήγε να παίξει στην Al Nassr με ένα συμβόλαιο ηγεμονικό της τάξης των 200 εκατομμυρίων το χρόνο, φαίνεται ότι έχει απογοητευτεί από την εικόνα και του πρωταθλήματος αλλά γενικότερα προς το πρόσωπό του και θέλει να φύγει, συζητώντας μάλιστα με την πρώην ομάδα του, την Real Madrid, να γίνει πρεσβευτής της ομάδας. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας όρος στο συμβόλαιο του Πορτογάλου επιθετικού που αναφέρει ότι σε περίπτωση που η Newcastle, η οποία είναι ομάδα που έχει Άραβες επιχειρηματίες, σε περίπτωση που καταλάβει ένα εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περίοδου, τότε θα αγωνιστεί με τη μορφή δανεισμού στην ομάδα των ανθρακορίχων. Βέβαια, όλα αυτά θα τα δούμε στο άμεσο μέλλον, καθώς αυτή η είδηση βγήκε από ένα δημοσίευμα της El Nacional. Η Leeds United είναι μια παραδοσιακή δύναμη στην Αγγλία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια κάποιες οικονομικές ατασταλίες την έχουν βάλει σε άλλη ρότα. Μάλιστα φέτος παλεύει για τη σωτηρία της. Είδαμε νωρίτερα ότι μαζί με την Everton και τη Leicester είναι κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού. Μάλιστα φέτος χρειάστηκε να αλλάξει και προπονητές, έφυγε ο Αμερικανός ο Μάρς, τον διαδέχτηκε ο Χάβι Γκράφια, ένας προπονητής που είχε περάσει με επιτυχία και από τη χώρα μας, ωστόσο φαίνεται ότι δεν ταιριάζει ούτε ο Ισπανός στα δεδομένα των παγωνιών, με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε από το νησί ότι η Λίτση είναι σε συζητήσεις με τον Σαμ Αλαρντάις, ο οποίος αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Ισπανού τεχνικού. Στη Γερμανία υπάρχει ήδη φιλολογούμενο ενδιαφέρον για τον Κόλο Μουανί, τον επιθετικό από τη Γαλλία της Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Βέβαια στο παιχνίδι έχει μπει ενεργά και η Manchester United για να αποσπάσει το ναι του σπουδαίου αυτού επιθετικού. Με τους ανθρώπους της Άιντραχτ ωστόσο να υποστηρίζουν ότι ο παίκτης δεν θα απολυθεί με ένα ποσό κάτω των 100 εκατομμυρίων.
το ποδόσφαιρο, να περάσουμε σιγά σιγά προς το μπάσκετ, καθώς είχαμε τις προηγούμενες ημέρες τους αγώνες για τα play-off της ημιτελικής φάσης του πρωταθλήματος. Συγγνώμη, για την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Ο Κολοσσός γνώρισε την εντός έδρας ήττα βαριά από τον Παναθηναϊκό με 89-47. Παναθηναϊκός, ο οποίος με το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις πέρασε στην ημιτελική φάση, εκεί όπου θα βρει απέναντί του την ομάδα του Περιστερίου Big Win, η οποία επικράτησε και στο δεύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ με 113-99 στην παράταση, σε ένα μάτσο το οποίο έγινε στο κλειστό των Λιωσίων. Το μοναδικό παιχνίδι που πήγε σε τρία παιχνίδια ήταν αυτό του ΠΑΟΚ με τον Προμηθέα. Οι ασπρόμαυροι, οι οποίοι γνώρισαν την ήττα στην Πάτρα με 77-63 μετά το 78-75 του πρώτου παιχνιδιού. Ωστόσο, την Κυριακή πήραν την πολυπόθητη πρόκριση με 81-78 και έτσι θα περάσουν στα ημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό. Μία σειρά βέβαια η οποία αναμένεται να γίνει μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Ολυμπιακού στα play-off της EuroLeague, καθώς ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αναμετρηθεί απέναντι στην Φενέρμπαχτσε στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, μια σειρά η οποία κρίνεται στις τρεις νίκες. Αυτή τη σειρά ο Ολυμπιακός είναι στο 1-1 μετά τη νίκη του με 79-68 στο πρώτο παιχνίδι που έγινε την περασμένη Τετάρτη. Προσγειώθηκε ανώμαλα από την ομάδα του Δημήτρη Τούδη, γνώρισε την ήττα με 78-82 και έτσι όλα είναι ανοιχτά όσον αφορά την πρόκριση για το Final Four της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης που θα γίνει στο Κάουνας το διήμερο 19 με 21 Μαΐου. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είχε τον προπονητή του, τον Γιώργο Μπατζόκα, να λέει σήμερα στις δηλώσεις του πριν αναχωρήσει η ομάδα ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να κάνει το break μέσα στην έδρα της Φενέρμπαχτσε, μια έδρα η οποία θα είναι κατάμεστη και σήμερα αλλά και την Παρασκευή. Από εκεί πέρα, πρωτού περάσω στα αποτελέσματα των άλλων αποτελεσμάτων στα play-off της EuroLeague, να πούμε μια είδηση που έρχεται από τον Προμηθέα, καθώς είχαμε την αποχώρηση του Τζο Τόμασον για την ομάδα της Γρανάδα. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λίγκα Εντέσα, ένα πρωτάθλημα το οποίο θα λέγαμε ότι έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολλούς παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα. Μάλιστα, να θυμίσω για την ιστορία ότι ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος είχε έρθει πριν από λίγους μήνες στην ομάδα του Προμηθέα και τον βοήθησε να φτάσει μέχρι την προημιτελική φάση του EuroCup, είχε 14,1 πόντους με 41% στο τρίποντο, 2,7 rebound, 2,6 assist και 1,5 κλέψιμο στα 27 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα που έμενε στο παρκέ. Μάλιστα, προηγούμενη ομάδα του πριν έρθει στη χώρα μας ήταν η Zenit Αγίας Πετρούπολης, ομάδα που προπονεί ο Τσαβ Πασκουάλ, με τον Μάνο Παπαδόπουλο σε θέση team manager. Και πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είχαμε στα πρώτα παιχνίδια των play-off της EuroLeague. Είχαμε λοιπόν Μονακό Μακάμπι Τελαβίβ 67-79 στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο η ομάδα της Μονακό ισοφάρισε με 86-74. Σήμερα είναι το τρίτο παιχνίδι στις 9:05 στο Τελαβίβ, εκεί όπου η ομάδα του Λαού θα υποδεχτεί τις πρίγκιπες. Επόμενο παιχνίδι είναι την Πέμπτη την ίδια ώρα. Επίσης σήμερα είναι και η αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στη Ρεάλ. Μια Ρεάλ η οποία είδε τον Κέβιν Πάντερ στο πρώτο παιχνίδι να σουτάρει από τα 6.75 υποπίεση και να γράφει το τελικό 87-89. Στο δεύτερο παιχνίδι μάλιστα η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς εμφανίστηκε πολύ πιο δυνατή απέναντι στην Βασίλισσα, επικράτησε με 80-95 σε ένα μάτς βέβαια το οποίο στιγματίστηκε στο τέλος
από τους διαπληκτισμούς μεταξύ των παιχτών των δύο ομάδων. Είχαμε έναν άσχημο τραυματισμό του Έξουμ, του παίχτη της Παρτιζάν, από χτύπημα του Γιαμπουσέλε. Ένας Γιαμπουσέλε ο οποίος τιμωρήθηκε από την διοργανώτρια αρχή με 5 αγωνιστικές. Με 2 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Κέβιν Πάντερ, πρωταγωνιστής της νίκης του πρώτου παιχνιδιού, και μία αγωνιστική ο Ματίας Λεσόρ. Ωστόσο σήμερα καλείται η ομάδα της Παρτιζάν να παίξει απέναντι στη Ρεάλ σαν να ξεκινάει τώρα η σειρά. Αυτό εξάλλου ζήτησε από τους παίκτες του και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Παράλληλα ευχήθηκε να κυλήσουν όλα ομαλά και να μην έχουμε κάποια επεισόδια τα οποία θα στοιχήσουν ακριβά στην ομάδα του Βελιγραδίου, στην επιστροφή όλας μετά από έπειτα από πολλά χρόνια παρουσία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Πάμε να δούμε τώρα και τα αποτελέσματα του άλλου ζευγαριού ανάμεσα της Ζαλγκίρης και την Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα η οποία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κανονική περίοδο απέναντι στην 7η Ζαλγκίρης. Επικράτησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι με 91-69, στο δεύτερο δυσκολεύτηκε μεν, αλλά πήρε την νίκη με 89-81, έκανε το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και αύριο στις 8 η ώρα η Ζαλγκίρης θα υποδεχτεί την Μπαρτσελώνα με σκοπό να μειώσει τη σειρά και να τα δώσει όλα σε ένα τέταρτο παιχνίδι που ενδεχομένως θα κρίνει πολλά και για τις δύο ομάδες. Τέλος, ο Ολυμπιακός, είπαμε νωρίτερα ότι επικράτησε με 79-68 στο πρώτο παιχνίδι, ωστόσο στο δεύτερο λίγο τα rebound και λίγο η ασταθής παρουσία των ψηλών του, με τη συμβολή βέβαια και του Τζόναθαν Μότλεϊ από πλευρά σε Φενέρ, έγραψαν αυτό το τελικό 78-82, με έναν Ολυμπιακό βέβαια να ξέρει πώς να συμπεριφερθεί σε αυτόν του είδους τις αναμετρήσεις. Το έδειξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν ότι μπορεί να περάσει από οποιαδήποτε έδρα. Τώρα βέβαια τα πράγματα δυσκολεύουν, καθώς σε περίπτωση ήττας της ελληνικής ομάδας θα ψάξει στο επόμενο μάτς της ερχόμενης Παρασκευής την νίκη, προκειμένου να φέρει τη σειρά ξανά πίσω στην χώρα μας και στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Αυτά όσον αφορά τις αναμετρήσεις της EuroLeague. Πάμε σε κάποιες άλλες ειδήσεις που έρχονται από τον ελληνικό χώρο αλλά και τον διεθνή, στο μπάσκετ. Με την ομάδα του Παναθηναϊκού να περιμένει την παραχώρηση του κλειστού των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, όπως έχει υποσχεθεί εξάλλου και ο πρωθυπουργός χώρας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, μια κίνηση η οποία θα λέγαμε θα λύσει πολλά ζητήματα στην πλευρά της ομάδας του Παναθηναϊκού. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος θα πορευτεί στα play-off της ημιτελικής φάσης χωρίς τον Dwayne Bacon, ο οποίος έκανε πάλι τα δικά του. Μάλιστα χρειάστηκε να ζητήσει συγγνώμη μέσω Instagram, ωστόσο η απόφαση της διοίκησης δεν άλλαξε και έτσι λοιπόν τον άφησε ελεύθερο μετά το περιστατικό που έγινε στην διάρκεια της προπόνησης. Να επανέλθω λιγάκι στο θέμα της παραχώρησης του γηπέδου, καθώς είχαμε χθες την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης να βάζουν, θα λέγαμε, εμπόδια στο κομμάτι αυτό του Παναθηναϊκού. Σήμερα ήταν κανονικά να προγραμματισμένο το ΔΣ του ΟΑΚΑ προκειμένου να συζητήσει για αυτή την παραχώρηση. Ωστόσο, έπειτα από την κίνηση αυτή της τελευταίας στιγμής της Ολυμπιακής Επιτροπής αλλά και της ΕΟΚ, είχαμε ασφαλιστικά μέτρα και υπάρχει αναβολή όσον αφορά τη συζήτηση, καθώς περιμένουν οι άνθρωποι της Ολυμπιακής Επιτροπής να βρεθεί κάποιος χώρος για τα υπόλοιπα ερασιτεχνικά αθλήματα, καθώς είχαν έδρα στο κτίριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στο ΟΑΚΑ.
Ήδη υπάρχει και απάντηση από πλευράς Παναθηναϊκού που λέει ότι να τελειώνει άμεσα το θέμα, αλλιώς θα αναγκάσει τον κόσμο να βγει στον δρόμο σε συλλαλητήριο. Μάλιστα υπάρχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής που έρχεται από την Σερβία και από τον πρώην παίκτη παλέμαχο Άσο, τον Ζόρα Σάβιτς, ο οποίος λέει ότι 500 άτομα ασφαλείας θα φροντίσουν τη Ρεάλ Μαδρίτη στο παιχνίδι αυτό απέναντι της Παρτιζάν με την Ρεάλ. Στο μπάσκετ γυναικών έχουμε την Κατερίνα Σωτηρίου και τη Φέη Κοτούλα να αποτελούν μέλη της ομάδας και για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν θα έχει στη διάθεσή του τις τρεις ξένες, την Έμιλι Πότερ, την Τσάστιτι Ριντ και την Αρίκα Κάρτερ. Ήδη έχει συμφωνήσει με μία σέντερ από την Κροατία και επέστρεψε έπειτα από απουσία 2 χρόνων η Κάρα Κασίδου, που μέχρι πρόσφατα αγωνιζόταν στην Ελευθερία Μοσχάτου. Πάμε να δούμε τώρα και για το βόλεϊ γυναικών στους τελικούς, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός πέρασε το εμπόδιο της ΑΕΚ, κρατώντας το τρίτο παιχνίδι στο κλειστό της Φιλαδέλφειας με 3-1 σετ, απέναντι σε μια ΑΕΚ που έχει πολλά παράπονα από τη διαιτησία για την τελευταία φάση του παιχνιδιού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε τους τελικούς και το περασμένο Σάββατο άνοιξε την αυλαία αυτή των τελικών απέναντι στον αιώνιο αντίπαλο, επικράτησε με 3-1 σετ. Έκανε το 1-0 στις αναμετρήσεις, μια σειρά η οποία συνεχίζεται αύριο στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη στο Ρέντι. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί τον Παναθηναϊκό, ενώ η σειρά θα συνεχιστεί και το ερχόμενο Σάββατο στο κλειστό του Αγίου Θωμά, 9.30 το βράδυ του Σαββάτου. Μια σειρά η οποία κρίνεται στις 3 νίκες. Και να σταθώ λιγάκι σε αυτό το μάτι του Σαββάτου, καθώς υπήρχε ιδιαίτερη αναταραχή, θα λέγαμε, μεταξύ του κόσμου για ένα καπνογόνο το οποίο άναψε κατά τη διάρκεια του τρίτου σετ, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός ήταν ήδη στο 1-1, είχε πάρει το πρώτο σετ με 25-10, έχασε με τον ίδιο τρόπο το δεύτερο με το οποίο ισοφάρισε ο Ολυμπιακός και στο 23-19 άναψε ένα καπνογόνο στην κερκίδα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την διακοπή, καθώς υπήρχε, θα λέγαμε, ομίχλη πάνω από την πλευρά της οροφής. Οι διαιτητές, οι οποίοι με την βοήθεια και του κομισάριου προέβησαν στην εκένωση του γηπέδου. Αυτό συνεχίστηκε έπειτα από περίπου 40 λεπτά. Παναθηναϊκός είχε κάνει ήδη το 2-1 και χρειάστηκε μετά να φτάσει και στο 3-1, στο τέταρτο και τελευταίο σετ. Έτσι λοιπόν οδηγεί την κούρσα με 1-0. Και θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με την είδηση που έρχεται, όπως είπαμε, από το Πόλο, εκεί όπου η ομάδα του Απόλλωνα Σμύρνης ανέβηκε στο υψηλότερο βάθρο της Ευρώπης, καθώς έγινε η τρίτη ελληνική ομάδα που κατακτά ευρωπαϊκό τρόπαιο. Πρώτη ομάδα ήταν της Βουλιαγμένης το 1996 με τον Γιάννη Γιαννούρη στον πάγκο. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με το Champions League. Και τώρα έχουμε τον Απόλλωνα Σμύρνης να νικά με 18-14 στον δεύτερο τελικό του Challenger Cup, μιας νεοσύστατης διοργάνωσης. Πέρασε μέσα από την Ισπανία με 18-14, το πρώτο μάτς το οποίο είχε λήξει με 12-11 υπέρ της ομάδας της Ελαφράς Ταξιαρχίας. Κάπου εδώ έφτασε η ώρα όμως να σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα ώρα. Έως τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα με υγεία και φυσικά, όπως πάντα λέω, το ραντεβού μας είναι στα γήπεδα. Καλό βράδυ! Thank you.